Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξυφασκίας παρέχει δωρεάν το πρόγραμμα «Νίκησε με το σπαθί σου» σε παιδάκια 5 έως 8 ετών που μέσα από το παιχνίδι διδάσκονται τις αρχές της ξυφασκίας. Θέλω να ξεκινήσουμε από το γιατί κάποιος να μάθει ξυφασκία. Γιατί είναι μια δραστηριότητα η οποία συνδυάζει πνευματική και σωματική συμμετοχή. Δίνει την δυνατότητα στον αρχάριο να μάθει την τεχνική, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και αφού συνδυάσει αυτά τα δύο να αρχίσει να ευχαριστιέται από μια αγωνιστική διαδικασία. Είπατε πνευματική διαδικασία. Η τεχνική είναι δεδομένη. Υπάρχει μεγάλος αριθμός κινήσεων, τις οποίες όμως θα πρέπει να τις δέσεις με συγκεκριμένο τρόπο. Ας πούμε μικρές χορογραφίες, μικρές κινητικές ενότητες, τις οποίες πρέπει να τις συνδυάζεις με το σωστό τρόπο κάθε φορά. Αυτό είναι που λέμε τακτική. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η ξυφασκία είναι μια μεταφορά μιας πολεμικής διαδικασίας. Πολλά χρόνια πριν ήταν μια πολεμική τέχνη. Οι σωστοί λοιπόν συνδυασμοί της τεχνικής έχουν να κάνουν με την ορθή χρήση πνευματικής διαδικασίας. Ένα τέτοιο άθλημα δεν κάνει τον αθλητή επιθετικό. Αυτό συνδέεται περισσότερο με το χαρακτήρα του ανθρώπου, του αθλητή, και λιγότερο με τις συμβουλές του προπονητή. Παρ' όλα αυτά, επειδή συνδέονται, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες συνδέουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα και τις κινήσεις οι οποίες επιλέγει ένας αθλητής, δηλαδή είναι, μπορώ να πούμε ότι εκφράζεις το είναι σου, δείχνεις ποιος είσαι, να μιλήσουμε πιο απλά. Συνδέονται λοιπόν, είναι τόσο στενά δεμένα αυτά, ώστε επιλέγει κάποια στιγμή αυτά που του ταιριάζουν καλύτερα σύμφωνα με την προσωπικότητά του. Σαν άθλημα όμως έχει προέλθει, το είπατε και εσείς ο ίδιος πριν από λίγο, από τη μονομαχία. Ναι. Είναι κάτι άκρος επιθετικό, άκρος βίαιο. Τα πρώτα πράγματα που διδάσκουμε στο παιδί είναι σίγουρα η επίθεση. Χωρίς επίθεση είναι το πιο εύκολο μέσο να αγγίξει τον αντίπαλο. Αλλά αυτό δεν φτάνει, γιατί την ίδια ακριβώς προσπάθεια κάνει και ο αντίπαλος. Προσπαθεί και αυτός με τον δικό του τρόπο να επιτύχει, αν θέλετε, πιο γρήγορα από σένα το ίδιο πράγμα. Είστε ο εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας, σωστά? Ναι, μιλάμε για το «Νίκησε με το σπαθί σου». Νίκησε λοιπόν με το σπαθί σου. Η ιδέα είναι παιδάκια ηλικίας από 5 έως 8 ετών, μαθαίνουν ξυφασκία δωρεάν. Καταρχάς είναι μια πολυδιάστατη παιδαγωγική διαδικασία. Αφορά σε 130 διασκεδαστικά παιχνίδια, ισορροπίας, προσανατολισμού στο χώρο, αίσθηση της απόστασης, συνεργασία χεριών και ποδιών, οπτικής μνήμης, να λοιπόν η πνευματική διαδικασία, λήψης αποφάσεων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ένα μικρό παιδί, τα οποία του δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψει στην αρχή το σώμα του και μετά να αναδείξει κρυμμένες ικανότητες. Άρα να φέρω το παιδί μου να μάθει ξυφασκία, αλλά επί της ουσίας είναι ένα καλό σχολείο που δίνει διάφορα εφόδια στο παιδί. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι ένας παιδικός σταθμός με κινητικά στοιχεία, με κινητική αγωγή. Ένα επίσης σπουδαίο που έχει αυτό το πρόγραμμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο. Την ίδια στιγμή που προπονούνται οι Πανελληνιονίκες, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές και οι Ολυμπιονίκες μας. Άρα το παιδί έχουν εικόνα. Ενισχύει το κίνητρο της συμμετοχής τους, έχουν εικόνα. Εξοικειώνονται με μια πολύ όμορφη διαδικασία την οποία έχουν επιλέξει πιθανόν ορμέμφυτα. Γιατί όλοι μας, τα αγόρια λένε να παίξουμε ξυφασκία. Παλιότερα εμείς φτιάχναμε ξύλινα σπαθιά. Αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και διαμορφώνουμε αυτή την τάση του παιδιού σε μια αγωγή παιδείας. Την οποία φροντίζουμε να ακολουθήσει το παιδί, να ενταχθεί στον αθλητισμό. Κάτι επίσης το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μια πρωτοτυπία του προγράμματος αυτού. Το πρόγραμμα αυτό έχει κάποιους σταθμούς.
Ας πούμε τα Χριστούγεννα παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα παιδιά μετά από 3-4 μήνες δουλειάς μαζί μας. Αφήνονται για πρώτη φορά μπροστά στους γονείς τους σε μια μεγάλη έτσι γιορτή να δείξουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, το τυπικό της ξηφασκίας, να δείξουν τις πρώτες απλές κινήσεις τους μπροστά στους γονείς. Μετά, γύρω στο Μάιο, το πρόγραμμα μετατρέπεται, αυτό το νίξε με το σπαθί σου, γίνεται φέρε το φίλο σου. Είναι μια εβδομάδα αφιερωμένη στα παιδιά, όπου τα ίδια τα παιδιά αναπαράγουν την ιδέα. Φέρνουν τον καλύτερο τους φίλο, τα ξαδέρφια τους, και τα ίδια προσπαθούν να διδάξουν με τη δική μας βοήθεια τον καλύτερο τους φίλους. Οπότε έμεσα υπάρχει μια διαφήμιση. Την αμέσως επόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα γίνεται «Μάθε από το παιδί σου». Οι γονείς τους ζητάμε να φορέσουν τα αθλητικά τους και σε μια προσπάθεια σύσφιξης των οικογενειακών δεσμών που τόσο χρειάζεται αυτή τη στιγμή, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε η κοινωνία μας, τα παιδιά διδάσκουν αυτά τα οποία έχουν μάθει και στους γονείς τους. Και στο τέλος υπάρχει μια πολύ ωραία επίδειξη, στο τέλος τον Ιούνιο, πριν φύγουν με τα διπλωματάκια τους, και τα οποία έτσι κλείνει ένας πλήρης κύκλος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γιατί προσφέρετε δωρεάν? Αυτές είναι οι αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξηφασκίας. Θέλαμε να δώσουμε κάτι στον κόσμο, στον πολύ κόσμο, κάτι το οποίο δεν υπάρχει από καμιά άλλη ομοσπονδία. Κάτι το οποίο σκεφτήκαμε το έχει ανάγκη ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή, στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που περνάει. Μήπως είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος να τραβήξετε και νέο αίμα και να βρείτε πιθανά και νέα ταλέντα? Λειτουργεί και σαν ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Σε αυτή την ηλικία οι διαδικασίες επιλογής δεν έχουν αξιοπιστία. Mm-hmm. Τόσο μικρή σε 5 χρόνο παιδί, σε 5 χρόνο παιδιά. Εμείς σκεφτήκαμε ότι μέσα από το παιχνίδι ας έρθουμε ξανά πίσω στο παρελθόν ως δάσκαλοι φυσικής αγωγής και ας βάλουμε το μάτι, την εμπειρία να επιλέξει, θα το δείτε άλλωστε πώς φαίνεται, το ταλαντούχο παιδί ανάμεσα στη μαζικότητα του προγράμματος. Αυτή είναι ο πρώτος εντοπισμός. Τα έξοδα τα καλύπτει η Ομοσπονδία? Όλα τα καλύπτει η Ομοσπονδία. Τα πλαστικά σπαθιά, τις μάσκες και τις στολές στο πρώτο επίπεδο είναι όλα της Ομοσπονδίας. Πόσο δύσκολα βρίσκει πόρους η Ομοσπονδία? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη καμπή του ελληνικού αθλητισμού για όλες τις Ομοσπονδίες. Δεν είναι ένα πρόβλημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξηφασκίας, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλους μας. Οι προϋπολογισμοί έχουν μειωθεί από 50% σε 70%. Αυτό καθιστά αδύνατη, και αυτό το λέω με πλήρη συνείδηση, αδύνατη τη λειτουργία των Ομοσπονδιών σε σχέση με το παρελθόν. Εμείς δεν σκεφτόμαστε, έχουμε ξεφύγει από το 2004 και με τα καλά του και τα κακά του. Δεν είναι ούτε καν 2008. Αυτό το έχουμε εκτιμήσει και έχουμε αναπροσαρμόσει 3 φορές τις δυνατότητές μας. Αυτό δεν μπορούμε να το αντέξουμε πραγματικά. Κλείσαμε δραστηριότητες, αναστήλαμε δραστηριότητες. Οριακά θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πανελλήνια πρωταθλήματα, το οποίο είναι όλη η βιτρίνα της Ομοσπονδίας, και ένα πλήρες πρόγραμμα εξωτερικού. Δυστυχώς, μπορούμε να πω, εντοπίστηκε σε 2-3 αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου, χωρίς να μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα άλλα τα παιδιά που προσπαθούν μέσα σε αυτή την αίθουσα να έχουν και αυτοί να αποκτήσουν εμπειρίες. Ένα άθλημα που διεθνώς η Ελλάδα έχει φέρει σημαντικές διακρίσεις τα τελευταία, χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια, το λέω με πλήρη συνείδηση αυτό, η Ομοσπονδία Ξηφασκίας έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τι άλλο θέλουν από μια ομοσπονδία? Να έχει σε όλα τα επίπεδα, ανδρών, γυναικών, εφήβων και νέων, και στην κάντιτ κατηγορία, τη μικρή, να έχει τόσο υψηλές διακρίσεις. Άθλημα για άντρες? Πιο πολύ. Εγώ θα το έλεγα ότι οι μεγάλες μας επιτυχίες έρχονται από τις γυναίκες. Τις γυναίκες. Έρχονται από τις γυναίκες. Η κοινωνία στην οποία ζούμε δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα να μείνει, αλλά και διότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μένει μέσα στο χώρο, προσπαθεί πολύ περισσότερο, υπομένει περισσότερο. Είναι από τη φύση της φτιαγμένη γυναίκα να υπομένει. Είναι μια πολύ διασκεδαστική δραστηριότητα, μέσα από την οποία οι γονείς είναι σίγουροι ότι τα παιδιά τους θα βρουν εδώ πέρα μια πολύ ζεστή αγκαλιά, θα αποκτήσουν αγωγή
Και αν μη τι άλλο, θα αποκτήσουν και αθλητικές κατευθύνσεις. Και αν δεν διακριθούν στην κλειφασκία, είναι σίγουρο ότι θα έχουν πάρει ένα σωστό αθλητικό δρόμο για κάποιο άλλο αγώνημα.